κοιτώ απ' το παραθύρι, γιος μου και βασιλικό σου βαλάγια φυλαχτώ. Παπαρούνα Μαργαρίτα, κλείς τα μάτια σου και κοίτα, γίνα αλάτι και ποιος ξέρει, ίσως γίνω εγώ πιπέρι. Κι αν σου κλέψα τα φτερά σου, πεταλούδα μου, θα σου δώσω τη σπασμένη τη φτερούδα μου. Στο λουλούδι που έψαχνες καιρό, έφτιαξα για σένα φως μου κήπο μυστικό. Ρε, δεν σου είπα μακριά από το παιδί μου, δεν στο είπα. Τι θες τώρα εδώ μέσα? Ρε, μαρέ, ξένο, έχω έρθει να μιλήσουμε, λέμε. Να μιλήσουμε. Συνέλαβα τον κύριο ξένο από εδώ για επίθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Με έσπασε στο ξύλο και αποπειράθηκε να με πνίξει. Μεθαύριο θα πάτε στον ανακριτή. Καλό είναι να μην πάτε χωρίς δικηγόρο. Ο δικηγόρος του είναι εκτός και μου ζήτησε να πάω να του μιλήσω, αλλά... Τι γίνεται? Μετά από αυτό που σου έκανε. Ήρθε λοιπόν για να με προκαλέσει. Αυτό έγινε. Τα κατάφερε. Να με προκαλέσει να το χτυπήσω. Αλλά αν σε πάρει κάποιος τηλέφωνο, όποιος τίποτε, ή έρθει να σε βρει, θέλω να μου το πεις αμέσως, εντάξει? Ναι, φυσικά. Εντάξει. Αν το γνωρίζω, λέει ο Γιάννος μας. Το καλύτερο παιδί του κόσμου. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα είχαν πάει στην Αγγλία να κάνουν την εγχείρηση. Η Βέρα Χαραλάμπους μένει στην Πάφο. Τα λέμε αργότερα από κοντά. Λοιπόν, η Λίλιαν έχει ξεφύγει. Και εδώ να μην έρθει, μπορεί να πάει σπίτι της Χριστίνας. Λίλιαν, φύγε, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία. Τι κάνει? Άσε με, άσε με. Ποτέ δεν ήμασταν φίλες και ούτε θα γίνουμε. Άσε. Ποιος είναι? Είπα αστυνόμος Πετράτος. Κυρία Κλεάνθος, αναγγελίγω. Με ακούτε? Ανοίξτε μου λίγο, θέλω να σας μιλήσω. Μισό λεπτό. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Είχα ξαπλώσει λίγο. Εγώ συγγνώμη για την ενόχληση. Μπορώ να σου μιλήσω λίγο? Ναι, φυσικά, πείτε μου. Εδώ, να περάσω? Περάστε. Ήρθατε για την κατάθεση που έκανα εναντίον του Θέμη Κασιμάτη? Όχι, όχι, δεν το έχω αναλάβει εγώ αυτό. Ναι, σωστά. Μία κοπέλα ήρθε στο νοσοκομείο, η... Ανδρέου. Ειρήνη Ανδρέου. Ανδρέου, συμπαθέστατη. Εξαιρετικό κορίτσι. Εγώ ήρθα γιατί έγινε μια καταγγελία στο πρόσωπό σας από τη Λουίζα Νεοκλέους για σωματική βλάβη. Τι πράγμα? Κυρία Νεοκλέους ισχυρίζεται ότι μπήκατε κρυφά μες στο σπίτι, πήρατε ένα μαχαίρι από την κουζίνα, απειλήσατε τον άντρα της και χτυπήσατε αυτήν στο χέρι. Τραυματίσατε. Αν είναι δυνατόν. Το αρνείστε δηλαδή? Φυσικά. Δεν πήγα ποτέ κρυφά στο σπίτι τους, δεν πήρα ποτέ μαχαίρι και δεν την τραυμάτισα ποτέ στο χέρι. Λέει ότι ο Πολυβίου τον απειλήσε με το παιδί και ότι πήγε σπίτι του επίτηδες για να τον προκαλέσει να τον χτυπήσει. Τον πιστεύεις? Όταν πήγα να του μιλήσω, πίστευα ότι θα μου πει κάτι του τύπου «Δεν δίνω λογαριασμό σε κανέναν και θα κάνω ό,τι θέλω και θα σηκωθώ να φύγω μέσα σε 5 λεπτά». Αλλά όταν μου πήγε το παιδί του, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι το έκανα. Αλλά τον δικαιολόγησα, Εύα. Και σε μένα συνέβη, το ξέρω. Δεν το περίμενα, αλλά... Μετά από αυτό που έγινε με τον Μάρκο, ενώ πίστευες ότι δεν μπορεί να αγαπήσει κανέναν, τώρα που δεν θυμάται, δεν σου θυμίζει σε τίποτα τον Κυριάκο. Το θυμάμαι που μας το είπες όταν πήγαινα στο τμήμα. Και εγώ θυμάμαι που μου είπες ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν επειδή δεν θυμούνται. Και το πιστεύω ακόμη. Αν δεχτεί ο Κυριάκος να τον βοηθήσω, θα το κάνω για σένα και για τον Μάρκο. Που το είπα. Δεν μου καίγεται καρφί γι' αυτόν. Παρόλο που ξέρω ότι θέλει να προστατέψει το παιδί του.
Έλα, Ειρηνή. Εντάξει. Σε ευχαριστώ που με πήρες. Θα τα πούμε αύριο. Δέχτηκε. Θα πάω αύριο να του μιλήσω και μεθαύριο θα πάμε στον ανακριτή. Σε ευχαριστώ. Να σου πω την αλήθεια, δεν περίμενα να δεχτεί. Μου είπε 2-3 φορές να πάω στο καλό. Μπορεί να σε συμπάθησε τώρα. Ναι, με λάτρεψε. Και είναι αμοιβαίο. Απλώς καταλαβαίνει ότι νοιάζεσαι πραγματικά για τον Μάρκο. Γι' αυτό δέχτηκε να τον βοηθήσεις. Λοιπόν, ο ξένος θα στείλει έναν άνθρωπο να προσέχει τον Μάρκο σήμερα. Θα μείνω μαζί του μέχρι να έρθει και να βεβαιωθώ την ασφαλής. Πήγαινε να ξεκουραστείς. Αρκετά έκανες για μένα σήμερα. Εντάξει. Μου λέτε δηλαδή ότι δεν πήγατε από το σπίτι και δεν την τραυματίσατε, τη Λούιζα. Αυτό ακριβώς. Τι με περνάτε για καμιά τρελή? Πού ήσασταν σήμερα το πρωί? Εδώ. Είχα διάφορες δουλειές. Υπάρχει κάποιος μάρτυρας γι' αυτό? Όχι, φυσικά ήμουνα μόνη μου. Αν ήξερα ότι θα χρειαστώ άλοθη, θα το είχα κανονίσει. Ναι, εγώ πήγα όμως και είδα τη Λούιζα και είναι όντως τραυματισμένη στο χέρι. Τι να σας πω. Μπορεί να το κάνει μόνη της. Μπορεί να της το κάνει ο άντρας της για να κατηγορήσουν εμένα. Σε έχετε ικανός για κάτι τέτοιο? Φυσικά. Και για πολύ περισσότερα πράγματα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά η κυρία Νεοκλέους ευθύνεται που έχασε το παιδί μου. Με έσπρωξε όταν πήγα στο σπίτι τους. Ναι. Άκουσα την κατάθεσή σας που κάνετε στην υπαστήνο Μανδρέου. Όλοι αυτοί είναι εναντίον μου. Αυτοί και ο Θέμης Κασιμάτης ευθύνονται που έχασε το παιδί μου. Δεν ξέρω γιατί δεν με αφήνουν στην ησυχία μου. Κυρία Κλεάνθους, καταλαβαίνω πόσο δύσκολα περάσατε. Ειλικρινά. Αλλά η κυρία Νεοκλέους έχει κάνει μια καταγγελία εναντίον σας. Οπότε είναι ο λόγος της εναντίον του δικού σας. Τι μου λέτε δηλαδή? Ότι πρέπει να με υπερασπιστώ για κάτι που δεν έχω κάνει? Ακούστε τι θα κάνω. Θέλω να με υποσχεθείτε ότι δεν θα ξανασχοληθείτε με αυτή την οικογένεια. Δεν θα πλησιάσετε καθόλου αυτό το σπίτι. Δεν είχα σκοπό να το κάνω. Ωραία. Και θα προσπαθήσω κι εγώ να τους πείσω να αποσύρουν την καταγγελία. Αλλά αν τυχόν τους ξαναενοχλήσετε, θα βγάλω περιοριστικά μέτρα και θα ξαναπείτε μετά στο δικαστήριο. Έγινε σαφής? Φυσικά. Μου ζητάτε κάτι που το είχα ήδη αποφασίσει. Όλα καλά λοιπόν. Ναι. Καλά. Χαίρετε. Γεια σας. Τι πάει το κινητό σας? Δεν θα το σηκώσετε? Το κινητό σας χτυπάει. Δεν θα το σηκώσετε? Ναι. Ήθελα να σας συνοδεύσω μέχρι την πόρτα και να το σηκώσω. Ναι, αλλά δεν είναι αυτό. Ο ήχος έρχεται από εκεί. Ναι, έχω δύο. Ένα της δουλειάς και το προσωπικό. Θα τους καλέσω μόλις φύγετε. Μάλλον της δουλειάς είναι. Okay. Να φεύγω τότε. Στο καλό. Άρη, μια ζωή να μου δημιουργείς προβλήματα. Πού είναι η μαμά? Επάνω. Πήγε να ξεκουραστεί για λίγο γιατί ένιωσε μια αδυναμία. Μάλλον από το αίμα που έχασε θα είναι. Παίρνω τη Χριστίνα να της πω για τη Λίλιαν και δεν απαντάει. Δεν θα τ' άκουσε. Ήθελε να μάθει πως είναι η μαμά. Είναι περίεργο που δεν απάντησε. Συνήθως το έχει πάντα μαζί της. Τέλος πάντων, της άφησα μήνυμα. Αφού της άφησες μήνυμα θα σε πάρει πίσω. Τι? Τι έγινε ρε Άρη τώρα? Ανησυχείς? Μπορεί και αυτή να την έπεσε λίγο για να ξεκουραστεί. Μόλις ακούσει το μήνυμά σου θα σε πάρει πίσω, θα το δεις. Για να φτάσει η Λίλιαν μέχρι εδώ και να σηκώσει και μαχαίρι, πάει να πει ότι έχει ξεφύγει. Καλά τα λες. Φοβάμαι μήπως κάνει τίποτα χειρότερο. Με έχει απειλήσει ότι θα κάνει κακό στη Χριστίνα. Ρε Άρη, ήρθε εδώ για να βρει εσένα, επειδή δεν της απαντούσε στα τηλέφωνα. Εσένα θέλει. Να μάθει αν έκανε την κατάθεση εναντίον του Κασιμάτη. Γιατί να θέλει να μπλέξει τη Χριστίνα? Δεν ξέρω.
Πού θες να ξέρω ότι έχει μέσα στο μουρλό της το κεφάλι. Ωραία, ωραία. Περίμενε να ακούσει η Χριστίνα το μήνυμά σου για να σε πάρει πίσω. Και αν δεν σε πάρει, την παίρνεις πίσω εσύ. Και αν δεν απαντήσει και πάλι, θα δούμε τι θα κάνουμε, ρε παιδάκι μου, εντάξει. Τρέχουμε ένα κάτω στέρα να σε διαλύσω. Έλα, Χριστίνα. Η μάνα μου είναι εντάξει, ευτυχώς. Το τραύμα ήταν επιφανειακό. Φωνάξα με αυτόν τον μπάτσο που ξέρει η μάνα μου και έκανε καταγγελία στη Λίλιαν για σωματική βλάβη. Είπε ότι θα πάει να της μιλήσει. Ελπίζω να τη φοβήσει και να μην μας πλησιάσει ξανά. Πάρε όταν το ακούσεις. Ναι. Ο μπάτσος με φόβησε πάρα πολύ. Τρέμω από το φόβο μου. Άρης, Άρης, Άρης. Πού είσαι ρε Άρη. Α, εδώ είσαι. Για να σου στείλω ένα μήνυμα η Χριστίνα σου να μην ανησυχείς. Αυτό κάνεις όλη μέρα. Και τι άλλο να κάνω. Άντε να δούμε, μπας και τα καταφέρω κάποια μέρα να σηκωθώ όρθιος και να περπατήσω χωρίς αυτό το μαραφέτη. Μια χαρά είσαι. Για να σηκώθηκες και να άρπαξες και τη Λίλιαν, μη σου πω ότι αν δεν ήσουν εσύ, θα είχε χτυπήσει χειρότερα τη μαμά. Ποιος σηκώθηκε, ρε. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ πολύ που το λες, αλλά ένας άχρηστος είμαι. Μην είσαι άχρηστος. Έκανες ό,τι μπορούσες τώρα στην κατάστασή σου. Ας μην είχα την κατάστασή μου και θα σου έλεγα εγώ αν αυτή η θεοπάλαβη θα μπαινε εδώ μέσα να μας απειλήσει και με μαχαίρι κιόλας. Απ' τη Χριστίνα είναι. Όπα, τι έγινε. Κοιμότανε όπως σου είπα. Τι λέει. Λέει ότι η χέρια που η μαμά είναι καλά, να της πω περαστικά. Είναι κουρασμένη και θα τα πούμε αύριο. Α, όλα καλά δηλαδή. Και γιατί δεν με πήρε τηλέφωνο και μου στείλε μήνυμα. Γιατί ήταν κουρασμένη, Άρη μου, και έπεσε να ξεκουραστεί. Πριν λίγο η μάνα σου με είπε παρανοϊκό. Τώρα ποιος γίνεται. Ξέρω, κάτι δεν μου κολλάει. Θα την πάρω εγώ τηλέφωνο. Ας την κοπέλα να ξεκουραστεί, ρε. Θα την πάρεις αύριο. Με πήρε τηλέφωνο ο Στέφανος. Πήγε και μίλησε με τη Λίλια στο σπίτι της. Του είπε ότι δεν ήρθε ποτέ εδώ και ότι λέμε ψέματα. Καλά, ήμουνα σίγουρος. Φαντάζομαι δεν την πίστεψε. Της είπε να μείνει μακριά μας. Για να μην αναγκαστούμε να της κάνουμε μήνυση για σωματική βλάβη και πάμε στο δικαστήριο. Ναι, ναι, και τώρα αυτή τα έχει κάνει απάνω της. Καλά, αυτός ο μπάτσος έχει καταλάβει ότι αυτή η γυναίκα είναι θεοπάλαβη. Δεν το έχει καταλάβει, μάλλον. Το έχει καταλάβει. Αλλά λέει προς το παρόν να μην κάνουμε τίποτα. Να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει αυτή. Λουίζα μου, τι άλλο να κάνει. Αυτή η γυναίκα είναι θεοπάλαβη. Μπήκε εδώ μέσα με ένα μαχαίρι και άρχισε να μας απειλεί. Έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Και τι προτείνεις, να της κάνω μήνυση και να τρέχουμε στο δικαστήριο. Αυτή να λέει ότι δεν έκανε τίποτα και να μην ξεπλέξουμε ποτέ μαζί της. Εγώ φταίω για όλα. Εγώ μας έμπλεξα αυτή την κολοκατάσταση να μην ξέρουμε τι να κάνουμε. Δεν φταίσαι εσύ, Άρη μου. Δεν μπορούσες να ξέρεις. Όχι, μπορούσα. Την έβλεπα. Δεν ήταν καλά. Έπρεπε κάτι να κάνω. Τι να έκανες δηλαδή, να πήγαινες στην αστυνομία να πεις τι, να καταθέσεις τι. Δεν είχε κάνει τίποτα ακόμα. Εγώ λέω να ηρεμήσουμε όλοι και να περιμένουμε λίγο. Μπορεί να ακούσει το Στέφανο και να μείνει μακριά μας. Η Μαρίνα. Μετά που έριξε την Αλεξία από τις σκάλες, πήγε και εξομολογήθηκε. Ο Πολυβίου έμαθε ότι είπε στον παπά για την σχέση της με το θάνατο μιας γυναίκας. Και πώς διάλογο το έμαθε αυτό. Δεν ξέρω. Από όσο ξέρω την Ειρήνη, μάλλον αυτή το σκέφτηκε και πήγε και βρήκε τον παπά. Και το κουνάβι έκανε τα κουμάντα στο μυαλό του και σου λέει «Α, εδώ, εδώ σε εγώ τώρα ξένο». Γι' αυτό σε προκάλεσε. Να σε κλείσει εδώ μέσα, να σε πιέσει, να ομολογείς για τη Μαρίνα. Άστο να κάνει όρεξη. Στο σπίτι τι γίνεται. Η Μαρκέλα πήγε τον Αντρέα στο φίλο του τον Παύλο για να είναι ασφαλής μέχρι να βγεις. Της είπα μετά να έρθει στο σπίτι μου να μείνει, αλλά αρνήθηκε. Μου είπε αν θέλει ο Πολυβίου να με βρει, θα με βρει όπου και να πάω. Ρε Μαρκέλα, ρε Μαρκέλα, μα δεν είναι το ίδιο άμα είναι μόνη της με το να είσαι και εσύ εκεί. Φωναδείς αυτός τώρα για να το φέρει έτσι, να με χώσει εδώ μέσα, κάτι γυρνάει στο σκάτο κεφαλό του. Πάτε στο σπίτι σου, να έρθει να μείνει μαζί σου. Κι άμα αρχίσει η Μαρκέλα τα δικά της τα μά μου, βούτα και από το μαλλί. Οκ. Α, μίλησα με Παρθενίου. Είναι στο Λονδίνο, θα έρθει την άλλη εβδομάδα. Το ξέρω. Μου είπε αν θέλεις να στείλει κάποιον βοηθό του. Α, δεν τα άμαθες. Έχω δικηγόρο βέβαια. Κανόνισε η μπατσίνα σου και μου έφερε την υφίτσα. Τη δικηγόρο του Μάρκου. Ναι, και δεν το κάνει λέει για μένα. Το κάνει γιατί είναι και το Μάρκο. Και θέλει κιόλας να φέρουμε τη Μαρκέλα να καταθέσει αμάρτυρα υπεράσπισης, γιατί ήταν μπροστά σε εκείνο το γεγονός. Κατάλαβες.
Άστο, ξέχασα το. Μαριέλα δεν υπάρχει. Γιατί? Μπορεί να βοηθήσει. Εσύ μου το λες και εσύ αυτό, είναι δυνατόν? Να την πλέξω. Τι λες τώρα? Δεν το κάνω. Αμάν να την προφυλάξω από αυτόν. Να την βγάλω τώρα μπροστά, να τον θάψει. Θα τη το φυλάει μέχρι την άλλη ζωή. Χριστοφόρε, το θέμα είναι να βγεις εσύ από εδώ μέσα. Όχι αν θα μπλέξει η Μαριέλα, που είναι ήδη μπλεγμένη και το ξέρεις. Δεν σε είδα που ήρθες. Δεν ήσουν στο γραφείο σου. Είδες τον ξένο? Το ξέρεις ότι ο Πολύβιου το έκανε επειδή δεις αυτό. Τον προκάλεσε για να το φέρει εδώ μέσα. Το θέμα δεν είναι τι ξέρω εγώ, αλλά το τι μπορεί να αποδείξει. Βρε. Καλώς το λεμπέσι. Πώς από εδώ, ρε. Ήρθες να δεις το αφεντικό σου, ε. Κοίτα συμπεριφορά, κοίτα. Δύο ερωτήσεις πήγα να του κάνω και με σπάσα στο ξύλ. Δεν σε βλέπω σφασμένο. Μια γρατζουνιά βλέπω μόνο. Ρε, πήγε να με πνίξει, σου λέω. Αν δεν ήταν εκεί αυτή η σκρόφα να του πει σταμάτα τι είναι αυτά που κάνει, θα σα χαιρέταγα από την κόλαση. Πάλι καλά που ξέρει για πού προορίζεσαι. Ω, με απειλείς, λεπέση. Πρόσεξε, γιατί έχω μάρτυρες όπως βλέπεις. Δεν σε απειλώ. Μια διαπίστωση κάνω. Να σου πω, μήπως ξέρεις εσύ που είναι η Μαρίνα Βέργου? Αν ξέρεις, τότε θα δείξω επίοικια στο αφεντικό σου. Τώρα αγρίκο, κοίτα. Άρε, Πολυβίου, αν νομίζεις με αυτά που κάνεις ότι θα βρεις τη Μαρίνα, είσαι γελασμένος. Όσο για την επίοικια, ο αγρίκος μου ξέρεις που τη γράφει. Άντε, γεια. Κοίτα συμπεριφορά, ρε. Κοίτα θράσος. Δεν φτάνει που βγάλουν την καημένη από τη μέση. Το παίζουν και άνετοι. Εσύ, Ανδρέ μου, είσαι σίγουρη ότι αυτός ο φίλος σου δεν είναι μπλεγμένος με αυτό? Γιατί εγώ στη θέση σου δεν θα ήμουν. Με την Κρίστια. Ναι. Γύρισε από το τμήμα. Τι έγινε? Ο ξένος δέχτηκε να τον αναλάβει. Θα τον βγάλει. Όπως έβγαλε και εμένα. Εκεί που σε έβαλα εγώ. Έλα τώρα, αυτά θα λέμε. Πάνε, πέρασαν. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι σε βρήκα. Πήγα να σε χάσω και ξαναγύρισε σε μένα. Ίσως τελικά αυτό το ατύχημα να έχει και ένα καλό. Μας βοήθησε να αφήσουμε πίσω μας τα παλιά και να κοιτάξουμε μπροστά. Περίεργο όμως αυτό το μπροστά, ε. Να ζητάμε από την Κρίστια να βοηθήσει τον ξένο. Αν μου το έλεγε κάποιος αυτό πριν από λίγο καιρό, θα του έλεγα ότι είναι τρελός. Γιατί το έκανες? Γιατί είδα ότι δεν θυμάται. Ξέρει τι μας έκανε, αλλά δεν θυμάται το πώς και το γιατί. Δεν είναι ζόρι? Να μην μπορείς να καταλάβεις τον ίδιο σου τον εαυτό. Το ίδιο νιώθω κι εγώ. Τον μισούσα σε όλη μου τη ζωή και μόλις σε βρήκα, ξαφνικά αυτό το μίσος σταμάτησε. Αυτός ο θυμός και το μίσος που είχα για εκείνον ξεθύμαναν. Και ξαφνικά σαν να μπήκαν όλα στη θέση τους. Και δεν υπάρχει Κυριάκος πια. Όταν άκουσα τη θεία της Χαραλάμπους να λέει ότι ο Πολυβίου είναι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου, μου ήρθαν κάτι γέλια, δεν ξέρω πώς κρατήθηκα. Πού να φανταστούν τι έχει κάνει ο Γιάννος τους. Πούλησε, λέει, κάτι κόπεδα για να τους βοηθήσει και ένα σπίτι και καλά. Με τα λεφτά του Χρυσοχώρου από τα ναρκωτικά τους έστειλε στην Αγγλία. Τουλάχιστον έπιασαν τόπο τα λεφτά του. Ενώ δεν τα άφαγε σε εγκόμενες και σε αμάξια, βοήθησε ένα άρρωστο παιδάκι. Τι εννοείς, δεν καταλαβαίνω, δηλαδή δικαιολογείται όλο αυτό? Αν εγώ δηλαδή ληστέψω μια τράπεζα και στείλω τα λεφτά στο γιο μου που σπουδάζει στην Αμερική, δικαιολογούμε? Όχι, επειδή δεν λέω αυτό. Δεν δικαιολογώ τώρα τις πράξεις του, εντάξει. Μπορεί να βοήθησε ένα παιδί, αλλά πολλά άλλα παιδιά πέσαν στα ναρκωτικά εξαιτίας του.
Πάλι καλά, ήρθες ασυγκαλά σου. Είχα αρχίσει να ανησυχώ. Αύριο θα πάω στην Πάφο να ψάξω τη Βέρα Χαραλάμπους. Γιατί, αυτά ήδη θα σου πει. Ο Γιάννος μας το καλύτερο παιδί του κόσμου και τέτοια. Γιατί το λες αυτό, μπορεί στη θεία να είπα για τα οικόπεδα και τα σπίτια. Και η άλλη να ξέρει, ότι, να ξέρει την αλήθεια, ότι απολυβίωτα το καρφί του Χρυσοχώου. Ναι, και εσένα θα το πει. Καλά, δεν θα μου το πει αμέσως. Θα την πιάσω σε συζήτηση και μπορεί να της ξεφύγει. Όπως ξέφυγε στη θεία της, ότι η Χαραλάμπους μένει στην Πάφο. Τι. Και αν δεν της ξεφύγει. Καλά, θα δω τι θα κάνω, δεν ξέρω, της έχει πιάσει τώρα δηλαδή, δεν κατάλαβα. Γιατί δεν θες να πάω στην Πάφο. Τι έγινε, ρε ξανό, κουρασμένος. Θα έπρεπε να τρέπεσαι, να σε έχουμε φέρει σε πεντάστερο κελί εδώ. Θα έπρεπε να έχεις παράπονο, α. Θα ήθελα να κάνω μια κουβέντα οι δυο μας, τώρα που έχουν τελειώσει οι επισκέψεις σου. Εκτός κι αν περιμένεις κι άλλους, δηλαδή. Η σκρόφα σου δεν ήρθε να σε δει, πώς κι έτσι. Α, κατάλαβα. Είπες να το παίξεις μουγκαμάρα σήμερα, ε. Αυτό σε συμβούλεψε η συνήγορό σου. Που εντελώς τυχαία, δηλαδή, είναι και συνήγορος του Μάρκο. Αυτό σε συμβούλεψε. Οκ. Θα πούμε ό,τι έχουμε να πούμε και μετά θα σε αφήσω να κάνεις το διαλογισμό σου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Ξέρω ότι έβγαλες από τη μέση τη Μαρίνα Βέργου. Τώρα, το γιατί δεν είμαι σίγουρος, μάλλον άκουσε ή είδε κάτι που αποδεικνύει ότι έβγαλες από τη μέση τη γυναίκα στην Αλεξία. Μετά πήγε εξομολογήθηκε στον παπά. Δεν πρόλαβε να το πει πουθενά άλλο και εσύ την καθάρισες. Πες το, ρε, θέλω να τα ακούσω. Ρε, έλα, ρε, οι δυο μας είμαστε τώρα. Πώς το έκανες, πες μου. Πες μου, ρε, ξέρω πώς το έκανες, ε. Της έκοψες και αυτήν στο λαιμό και την πέταξες στη θάλασσα, όπως την Αλεξία, ε. Κάνεις μαγκές, ξένο, ε, κάνεις μαγκές, θα στις κόψω τις μαγκές μαχαίρι, το καταλαβες, μαχαίρι! Κύριε Πολυβίου, θα ήθελα να κάνω μια καταγγελία για σωματική πλάβη, μπορώ? Όχι, ρε, δεν μπορείς. Γάμο του. Γιατί δεν θες να πάω στην Πάφο, δεν κατάλαβα. Ο Πολυβίου βρήκε τη φωτογραφία με το μικρό που είχε κρύψει. Ε, φυσικά και τη βρήκε, γιατί περίμενες, αφού την πέταξε κάτω. Τι να κάνω, αφού η Φωτίου ήταν εκεί πέρα και δεν το κουνούσε ρούπι, να πούμε το μαντρόσκυλο. Τέλος πάντων, βγήκε μετά και άρχισε να λέει ότι κάποιος του κάνει παιχνίδια και θα βλαστημίσει την ώρα και τη στιγμή για κάτι τέτοια. Οπότε φαντάζομαι ότι θα πήρε τηλέφωνο τη Βέρα και θα της είπε ότι κάποιος μπορεί να την πλησιάσει. Όχι μπορεί, σίγουρα. Οκ. Οπότε, άμα πας εσύ και αρχίζεις και της κάνεις ερωτήσεις, φαντάζομαι θα καταλάβει ποιος του παίζει παιχνίδια. Ή μάλλον ποιοι. Και δεν νομίζω να την γλιτώσουν τόσο εύκολα όσο την γλιτώσαν την προηγούμενη φορά. Τι μου λες δηλαδή, ότι θες να τα παρατήσω, ε? Αυτή η Βέρα μπορεί να ξέρει κάτι για τη σχέση του με τον Χρυσοχώο. Αν την καταφέρω να μιλήσει, μπορεί να την πείσω να καταθέσει εναντίον του. Τι? Να σε καλά, ευθυμίσαν πάλι βραδιάτικο. Καλά, πού είναι τα αστεία, δεν καταλαβαίνω. Αυτή του χρωστάει αιώνια ευγνωμοσύνη που προσπάθησε να σώσει το παιδί της. Είναι δυνατόν τον καρφός για τα ωραία στα μάτια. Καταρχάς, ευχαριστώ για το κομπλιμέντο. Παρακαλώ. Αλλά δεν θα της πω να το κάνει γι' αυτό. Αν της πω τι εγκλήματα έχει κάνει, ότι σκότωσε τον Γεωργίου. Δεν θα σε πιστέψει, γιατί ο Γιάννος είναι το καλύτερο παιδί στον κόσμο. Λοιπόν, έλα. Πραγματικά, θα ψάξουμε αλλού να βρούμε άλλα στοιχεία. Ναι. Πού? Δεν ξέρω. Θα ψάξουμε. Εσύ πάντως στην Πάφο δεν πρόκειται να πας, εντάξει? Εντάξει. Εντάξει, τέλος. Θες να μάθεις πως κόσα τη Μαρίνα. Θα σου πω. Κάτσε να τελειώνω. Θα πας σε καφετζού ή χαρτορίχτρα, έτσι θα το μάθεις. Έχεις χιούμορ, έχεις χιούμορ. Ε, δεν μπορώ να μην στο χαρτορίσω, αλλά επειδή δεν έχω τόση υπομονή να κάτσω να περιμένω μέχρι την άλλη ζωή, λέω να σε αφήσω εδώ μέσα κλειδωμένο απόψε να σκεφτείς. Και αν είσαι καλός μαζί μου και μου ανοίξεις την καρδιά σου, τότε μπορεί να ξεχάσω το γεγονός ότι πήγες να με πνίξεις. Τι ψυχή έχουν τα 3-5 χρόνια μπροστά στα εσόβια.
Άντε, καλό βράδυ. Ω, ξέχασα, ρε. Συγγνώμη, ξέχασα. Καλό βράδυ, σου είπα. Όπα, Μαρκέλα. Νομίζω ότι ήταν πολυβίου. Δεν ήξερα ότι έχεις κλειδιά. Μου τα έχει δώσει. Αν συμβεί κάτι να μπορώ να μπω. Πώς είναι. Όταν άφησα το μικρό στο φίλο του, ήθελα να περάσω να τον δω, αλλά δεν ήθελα να πέσω πάλι πάνω στα μούτρα του πολυβίου. Καλά είναι. Για σένα ανησυχεί και μου είπε να έρθω να σε πάρω από το μαλλί να σε πάω σπίτι μου. Δεν χρειάζεται. Μια χαρά είμαι εδώ. Έχω κλειδώσει παντού, έχω και το όπλο. Όλα καλά. Ναι, αλλά αύριο που θα τον δω θα με ρωτήσει. Αύριο θα πάω να τον δω εγώ και θα του πω ότι το έκανες, εντάξει. Οκ. Άλλο. Ο δικηγόρος μας είναι στο Λονδίνο, οπότε ανέλαβε την υπόθεση η δικηγόρος του Μάρκου και της Εύας. Ρώτησε τον Χριστόφορο αν υπάρχει μάρτυρας να καταθέσει για τον Πολυβίου, ότι τον προκάλεσε. Ο Χριστόφορος δεν θέλει να σε μπλέξει. Όχι, θα πάω να καταθέσω. Πού μπορώ να τη βρω? Εντάξει, άστο προς το παρόν. Μήπως μπορεί να το ξεμπλέξει έτσι, χωρίς την κατάθεσή σου. Όχι, η κατάθεσή μου θα της το κάνει πιο εύκολο. Πού θα τη βρω? Δεν ξέρω. Κρίστια Ιωάννου τη λένε. Θα βρω το τηλέφωνό της. Ωραία. Τώρα θα είσαι σίγουρα, εντάξει. Γιατί. Αν συμβεί κάτι, θα σε έχω πάρει στο λαιμό μου. Ρε Φίλιππε, τίποτα δεν θα συμβεί. Αυτή τη στιγμή ο Πολυβίου θεωρεί ότι έχει το Χριστόφορο στο χέρι. Εμείς λοιπόν πρέπει να τον βοηθήσουμε να ξεμπλέξει από αυτό. Εντάξει. Okay. Ξύπνησες? Ξεκουράστηκες? Δεν ήθελα να σε δέσω. Με ανάγκασες να το κάνω. Βρήκα αυτό στο σακίδιό σου. Σε πήρε ο Θέμης τηλέφωνο. Είπε ότι πήγε από το σπίτι, ήθελε να σε δει, δεν ήσουν εκεί και ότι αν θες να του μιλήσεις, να πας από το ξενοδοχείο. Δεν ήξερα ότι έφυγε από το σπίτι. Χωρίσανε. Τι κρίμα. Τόσο ευτυχισμένο ζευγάρι. Θα με βρούνε. Οι γονείς μου θα ανησυχήσουν, δεν θα πάω σπίτι και θα καταλάβουν ότι είμαι εδώ. Θα με βρούνε. Το ξέρω. Και δεν το θέλουμε καθόλου αυτό. Γι' αυτό θα πάρεις τη μαμά σου τηλέφωνο και θα της πεις ότι είσαι στον Άρη και ότι θα μείνεις εκεί. Δεν θα το πιστέψουν. Θα την κάνεις εσύ να το πιστέψει. Αλλιώς θα περάσω εγώ από το σπίτι να πω μια καλησπέρα. Όπως πέρασα από το σπίτι του Άρη. Και δεν το θέλεις αυτό, Χριστίνα μου. Χριστίνα! Τώρα έρχεσαι από το νοσοκομείο. Ήρθα να πάρω μερικά πράγματα. Ο Μάρκος πώς είναι? Όλο και καλύτερα. Χαίρομαι. Η Χριστίνα πού είναι? Έχει ώρα που ήρθα και δεν τη βρήκα εδώ. Μάλιστα της άφησα μήνυμα να περάσει από το ξενοδοχείο να τη δω λίγο και δεν μου απάντησε. Σκέφτηκα να την περιμένω να έρθει, αλλά δεν φάνηκε. Νόμιζα πως ήταν μαζί σου στο νοσοκομείο. Έλα, αγάπη μου. Έλα, μαμά. Μόλις ήρθα στο σπίτι από το νοσοκομείο. Και δεν σε βρήκα εδώ. Είναι και ο μπαμπάς. Σου άφησε, λέει, μήνυμα, αλλά δεν απάντησες. Ναι, τώρα το άκουσα. Θα μείνω στον Άρη απόψε. Δεν πιστεύω να υπάρχει πρόβλημα, ε? Όχι, αλλά και πώς και θα μείνεις εκεί?
Με βοήθησε με ένα μάθημα και διαβάζαμε μέχρι τώρα. Είναι αργά, λέω να μην γυρνάω τώρα, είμαι κουρασμένη. Θα τα πούμε αύριο, εντάξει? Εντάξει. Είσαι καλά, γιατί σε ακούω κάπως. Μια χαρά είμαι. Απλώς είμαι κουρασμένη. Καταλαβαίνεις, διαβάζαμε μέχρι τώρα. Καταλαβαίνω. Ωραία. Θα τα πούμε αύριο τότε. Πες στον μπαμπά φιλιά. Εντάξει, μωρό μου. Ξεκουράσου, ε. Καληνύχτα. Όλα καλά, σε πίστεψε? Γιατί το κάνεις αυτό? Τι θέλεις από μένα? Από σένα? Τίποτα. Από κάποιον άλλον θέλω. Και θα το πάρω για χάρη σου. Αν είσαι καλό παιδί και δεν πας να φύγεις ξανά, εγώ θα σε λύσω και θα σου φτιάξω κάτι πολύ ωραίο να φας. Πρέπει να πεινάς πολύ, καημενούλα μου. Χριστινάκι μου. Πήγε στον Άρη για να τη βοηθήσει με μια εργασία και επειδή πήγε αργά αποφάσισε να μείνει εκεί. Τι συμβαίνει, έχεις πρόβλημα με αυτό? Όχι, αλλά την άκουσα περίεργη. Πώς περίεργη? Βέβαια μου είπε ότι είναι κουρασμένη, αλλά εγώ την άκουσα στενοχωρημένη. Λες να μαλώσανε πάλι? Μα και να μαλώσανε θα τα βρουν. Θα το λύσουν μόνοι τους. Αλλιώς θα έρθει εδώ και θα στα πει. Ξέρω τι θα πεις, ότι την αφήνω συνέχεια μόνη τους, ότι είμαι στο νοσοκομείο. Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Απλώς αύριο ή μεθαύριο θα βγει η απόφαση του ανακριτή αν θα μου κάνει δίωξη ή όχι για τη μήνυση που μου έκανε η Λίλια. Και αν και η Κρίστια λέει ότι θα με απαλλάξει γιατί δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία εναντίον. Μακάρι. Εκτός και αν αυτή το τραβήξει κι άλλο. Τι να κάνει δηλαδή? Αφού κατάφερε τον Άρη να καταθέσει εναντίον μου, είναι ικανή να κάνει τα πάντα για να αποδείξει ότι εγώ φταίω που έχασε το παιδί. Με τρομάζεις? Όχι, δεν θέλω να σε τρομάξω. Άλλωστε είναι η δική μου δουλειά αυτή. Πες τη Χριστίνα, σε παρακαλώ, να με πάρει τηλέφωνο για να βρεθούμε αύριο. Καλή νύχτα. Oh, will you never let me be? Oh, will you never set me free? The ties that bound us are still around us. There's no escape that I can see. And still those little things remain that bring me happiness or pain. A cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. A fairground's painted swings. These foolish things remind me of you. My heart a dancer,
a telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. Είμαι έξω από το σπίτι σου. Βγες τώρα χωρίς να σε καταλάβουν. Αλλιώς θα μπω εγώ να μιλήσω στους δικούς σου. Επιτέλους αρχίσατε να με παίρνετε στα σοβαρά. Χαίρομαι τόσο πολύ. Τι στο διάολο θέλεις, γιατί δεν μας αφήνεις ησυχούς. Ακριβώς αυτό που σου είπα. Να με πάρετε στα σοβαρά. Αλλά φέρνουν την αστυνομία να έρθει μαζέψει. Δεν θα το κάνεις. Καλά. Γιατί αν το κάνεις, η Χριστίνα θα πάθει κακό. Και δεν το θέλεις. Μπεν. Μπεν! 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 Τι εννοείς θα πάθει κακό η Χριστίνα? Τι της έκανες? Τίποτα. Αλλά αν πάρεις την αστυνομία, θα τις κάνω. Και ξέρεις πόσο τη συμπαθώ. Πού είναι, λέγε. Μαζί σου. Αυτό είπε στη μαμά της. Ότι είστε μαζί και διαβάζετε. Και θα αργήσει να πάει στο σπίτι γιατί έχετε πολλά να κάνετε. Και άκου, αν τυχόν σε πάρει η Εύα, κοίταξε να το επιβεβαιώσεις. Λέγε πού είναι. Μα Χάρη, Άρη, πολλά ρωτάς και δεν μ' ακούς και δεν θα συνεννοηθούμε. Να σου πω, σπίτι σου την έχεις. Λέγε γαμώτα, πού είναι σπίτι σου! Μια χαρά είναι η Χριστίνα. Και δεν θα της κάνω τίποτα αν κάνεις αυτό που θα σου πω. Σε λίγες μέρες βγαίνει η απόφαση του ανακριτή για τη μήνυση που έκανα στο Θέμη. Είχες πει ότι θα πας να καταθέσεις. Δεν το έκανες και μην μου πεις ότι θα το κάνεις. Δεν γελιέμαι. Άκου λοιπόν τι θα γίνει. Θα πας και θα πεις ότι είδες το Θέμη να με χτυπάει στο σπίτι μου. Άκουσες? Και να πάω να καταθέσω. Υπάρχουν αποδείξεις ότι δεν φταίει αυτός που έχασε το παιδί. Καμία απόδειξη δεν υπάρχει. Μια πετσέτα που βρήκε η Κρίστια για να με ξεγελάσει. Τίποτα άλλο. Αυτό θα πας να κάνεις. Ακούς? Και όταν το κάνεις αυτό, η Χριστίνα θα γυρίσει στο σπίτι της. Και όλοι θα ζήσετε καλά και εγώ καλύτερα. Μόνο ο Θέμης θα ζήσει χειρότερα. Γιατί θα κλειστεί στη φυλακή και θα πληρώσει για αυτό που μου έκανε. Λίλια, σύνελθε! Και να πάω να καταθέσω, κανείς δεν με πιστέψει. Δεν με νοιάζει. Θα το κάνεις και θα τους κάνεις να σε πιστέψουν αν θες η Χριστίνα να είναι καλά. Και είμαι σίγουρη ότι το θέλεις. Αύριο λοιπόν θα πας να καταθέσεις. Και όταν καταθέσεις θα έρθεις και θα μου φέρεις το χαρτί, ναι. Μαζί του, μωρέ! Απ' τη μια λες ότι είναι επικίνδυνος και απ' την άλλη του λες να κάνει πέρα! Σιγά μην τον φοβηθώ! Εγώ μόνο για την Ειρήνη φοβάμαι. Η Άννα ήταν το φως στο σκοτάδι μου. Αλλά το σκοτάδι μου την πήρε. Δεν θα αφήσω να πάρει και εσένα. Μου είναι ο ξενός. Δεν είναι κάτω. Τι εννοείς δεν είναι κάτω? Με παράδεισο, ο αρχηγός σου. Μπας και ακούσει αυτά που θέλει αυτός να ακούσει για τη Μαρίνα. Την Αλεξία τη σκότωσε Μαρίνα και μετά εξαφανίστηκε. Τον λυπάσαι γιατί δεν θυμάται αυτό που έγινε. Αλλά Μάρκο, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Αν ήταν στο χέρι μου, θα σας άφηνα στη μοίρα σας τώρα αμέσως.
Αλλά δεν θα το κάνω για ένα και μοναδικό λόγο. Για τον Μάρκο και την Εύα. Ήρθα να καταθέσω ότι είδα τον Κασιμάτη να τη χτυπάει. Δεν ήρθε και χτες να διαβάσει με τον Άρη? Όχι, Θέμη, δεν ήρθε. Θέμη! Θέμη! Μπορείς να ηρεμήσεις, σε παρακαλώ. Ο Στέφανος της είπε να μείνει μακριά μας. Και τι νομίζεις τώρα, ότι αυτή θα το κάνει?